Καλώς ορίσατε στον κόσμο του Νόβα. Μαζί θα ανακαλύψουμε ασκήσεις και αυτοσχεδιασμούς από τη θεατρική παράδοση και από τις θεατρικές πρακτικές που ενισχύουν την επικοινωνιακή μας ικανότητα, την παρατηρητικότητά μας, δυναμώνουν τη φαντασία μας και την ικανότητά μας να ακούμε πραγματικά τον συνομιλητή μας. Πάμε να δούμε μία άσκηση στην οποία θα καταλάβουμε πόσο πολύ σημαντικό είναι να έχουμε πραγματικά τα αυτιά μας ανοιχτά και να είμαστε στο εδώ και τώρα κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Τι ακριβώς θα γίνει όταν ένας άνθρωπος κληθεί να επαναλάβει μία ιστορία που μόλις άκουσε? Ποιες πληροφορίες θα μείνουν περισσότερο χαραγμένες στο μυαλό του? Τι είναι αυτό που θα του κάνει περισσότερη εντύπωση? Και τελικά πώς θα μεταφέρει ο ίδιος αυτές τις πληροφορίες ενδεχομένως σε κάποιον άλλον? Πόσο σημαντικό είναι αυτό στην επαγγελματική μας ζωή, στην καθημερινότητά μας? Πάμε να δούμε τι θα γίνει στην άσκηση που ακολουθεί. Ήταν Ιούλιος, μετά την πρώτη καραντίνα, αφού είχαμε αρχίσει να βγαίνουμε σιγά σιγά έξω και να επιστρέφουμε με κάποιο τρόπο στην κανονικότητα, δηλαδή μια παραμορφωμένη κανονικότητα, που κάπως ξαφνικά είχαμε αρχίσει να μην ακουμπάμε ο ένας τον άλλον, να μην πλησιάζουμε ένας τον άλλον, μια πολύ περίεργη κατάσταση, η οποία μου είχε κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση, γιατί σαν χορεύτρια μου φαίνονταν αδιανόητο ότι δεν επιτρεπόταν να κουμπάω τους χορευτές μου, ότι είναι περίεργο να κουμπάω άλλους ανθρώπους, ακόμη και αν εγώ δεν φοβάμαι ότι θα νιώθουν αυτοί περίεργα, πολύ δύσκολο. Και γύρναγα από μάθημα χορού, ήταν μεσημέρι, κάπου 3-4 νομίζω, για να πάω στη δουλειά μου, που ήταν στο κέντρο, οπότε περπατώντας κατά μήκος της Βασιλής Σοφίας, ενώ είχε αρκετή κίνηση και αρκετό κόσμο να πηγαίνει πάνω κάτω στο πεζοδρόμιο. Όπως προχώραγα, συνειδητοποίησα κάπως στο αριστερό μου μάτι ότι κάτι συμβαίνει. Υπήρχε ένας άνθρωπος στο δρόμο και πλησιάζοντας πιο κοντά, είδα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πεσμένος κάτω. Αλλά παρόλα αυτά, κανείς δεν σταματούσε να δει αν έχει πάθει κάτι αυτός ο άνθρωπος. Ήταν στην άκρη του δρόμου, δεν ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο. Απλά τον προσπερνούσανε. Περνώντας, είδα ότι μάλλον είναι σε κάπως κακή κατάσταση. Φαινόταν χτυπημένος, δεν ήμουν και απόλυτα σίγουρη. Αλλά κι εγώ, όπως και οι υπόλοιποι, πέρασα από μπροστά του και τον προσπέρασα. Και νομίζω ότι δεν είχα κάνει παραπάνω από ένα μέτρο. Και συνειδητοποίησα ότι, Χριστέ μου, τι κάνεις. Έχεις περάσει μόλις μπροστά από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πεσμένος κάτω στο δρόμο και απλά τον έχεις προσπεράσει. Δηλαδή, okay, και ο κορονοϊός και ο φόβος που είχαμε όλοι τότε, αλλά αν είναι δυνατόν. Ένας άνθρωπος είναι πεσμένος κάτω και χρειάζεται μάλλον τη βοήθειά σου. Οπότε γύρισα προς τα πίσω και του απευθύνθηκα, τον ρώτησα αν είναι καλά, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Οπότε σκέφτηκα ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να τον πάρω από το δρόμο και να τον βάλω να κάτσει κάπου. Ένιωσα λίγο περίεργα γιατί ήταν αιματωμένος, αλλά την άλλη δεν θα τον άφηνα εκεί. Και εκείνη τη στιγμή κιόλας. Ξαφνικά είδα ότι ένα παιδί που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση στο πεζοδρόμιο ερχόταν προς το μέρος μου και ήρθε και με βοήθησε. Το σηκώσαμε τον άνθρωπο, τον βάλαμε να κάτσει στα σκαλάκια ενός κτηρίου και μιλώντας μαζί του με σπαστά ελληνικά, γιατί ήταν μετανάστης, κάπως ελληνικά, αγγλικά μαζί, μας είπε ότι τον είχαν κλέψει, τον είχαν χτυπήσει και είχε χάσει κάπως τα χαρτιά του και έπρεπε να βρει έναν τρόπο και ένα λεωφορείο. Δεν ήξερε ποιο λεωφορείο πρέπει να πάρει για να πάει στα Μέγαρα. Για να παραλάβει ξανά τα χαρτιά του. Με το παιδί προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας, να μάθουμε τι πρέπει να κάνει και πού πρέπει να πάει. Ταυτόχρονα, εγώ του είχα δώσει ένα μπουκαλάκι νερό που είχα μαζί μου, το οποίο ομολογώ εκείνη την ώρα σκέφτηκα ότι ευτυχώς δεν το έχω χρησιμοποιήσει και θα το δώσω, μην πάθηκε τίποτα ο άνθρωπος, φαντάσου. Το παιδί είχε κάτι μαντιλάκια μαζί του, τον βοήθησε να καθαριστεί. Και ταυτόχρονα προσπαθούσαμε να δούμε και τι θα κάνουμε για να τον βοηθήσουμε. Εγώ κοίταζα λίγο και το ρολόι γιατί θα αργούσα στη δουλειά μου, που δεν ήταν και το βασικό μου πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν σίγουρα κάτι που είχε σημασία. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε και κάποιος άλλος να βοηθήσει. Ήταν απίστευτο εκείνη τη στιγμή. Σταμάτησε ένα μηχανάκι και ήρθε προς το μέρος μας να μας ρωτήσει αν είμαστε όλα εντάξει, γιατί μας είδε ότι ήμασταν κι εμείς μικρά παιδιά. Ήταν μεγαλύτερης ηλικίας ο κύριος. Του εξηγήσαμε τι συμβαίνει. Το παιδί που είχε έρθει να με βοηθήσει, με καθησύχασε, μου έδωσε και το τηλέφωνο του, έδωσε και εγώ το δικό μου και μου είπε ότι αφού πρέπει να πάω στη δουλειά μου να πάω και θα κάτσει αυτός μαζί του να τον βοηθήσει, να βρει τα χαρτιά του και να δει τι θα κάνει. Οπότε εγώ αντίστοιχα μετά συνέχισα για τη δουλειά μου και
εκεί που έχεις κάνει ένα καλό πράγμα, κάπως τελικά συμβαίνει και δεύτερο και τρίτο και ο κύριος με το μηχανάκι προσφέρθηκε, ο άνθρωπος ενώ και αυτός πήγαινε για δουλειά να με πάει στη δουλειά μου αν χρειάζομαι κάτι. Και κάπως ξαφνικά μέσα σε όλη αυτή την απομάκρυνση και την απομόνωση που είχε φέρει αυτή η πρώτη καραντίνα και που να ξέραμε ότι θα ερχόταν μετά, έγινε κάτι πάρα πολύ όμορφο και βρεθήκαμε τρεις άνθρωποι να βοηθήσουμε κάποιον άλλον που είχε ανάγκη και ταυτόχρονα μου βοήθησαν και εμένα να πάω στη δουλειά μου. Και ήταν ένα πολύ όμορφο περιστατικό μέσα σε κάτι κακό που είχε συμβεί εκείνο το καυτό μεσημέρι του Ιουλίου. Ήταν καλοκαίρι μετά την πρώτη καραντίνα και καθώς έφευγα από μάθημα χορού και πήγαινα στη δουλειά μου περπατώντας στη Βασιλή Σοφίας που είναι ένας πολύ, συχναστος δρόμος, έτυχε να δω με την άκρη του ματιού μου έναν άνθρωπο πεσμένο στο δρόμο, ο οποίος φαινόταν ότι δεν είναι καλά. Φαινόταν ματωμένος, φαινόταν χτυπημένος και παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος ήταν ανέστητος, λογικά δεν ήταν σε κατάσταση, ήταν πεσμένος κάτω, κανείς από τους ανθρώπους που περνούσαν από δίπλα του δεν προσφέρθηκε να βοηθήσει, όλοι τον προσπερνούσαν. Και όπως τον προσπέρασα κι εγώ, για μερικά μέτρα, στο τέλος σταμάτησα και σκέφτηκα ότι δεν γίνεται να αφήσω έναν άνθρωπο πεσμένο στον δρόμο. Ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που μπορεί να υπάρχει κορονοϊός, μπορεί να φοβόμαστε ο ένας τον άλλον, μπορεί να φοβόμαστε να αγγίξουμε ένας τον άλλον και να μιλήσουμε. Δεν γίνεται να αφήσεις έναν άνθρωπο έτσι. Οπότε σταμάτησα, γύρισα πίσω, προσπάθησα να δω πώς μπορώ να βοηθήσω. Απευθύνθηκα στον άνθρωπο ο οποίος δεν μου απάντησε, γιατί δεν ήταν σε θέση να απαντήσει. Πάλι καλά εκείνη την ώρα ένα παιδί που ερχόταν από την άλλη κατεύθυνση με είδε να βοηθάω, είδε τον άνθρωπο και προσφέρθηκε να βοηθήσει κι αυτός. Του έδωσα ένα μπουκαλάκι νερό. Του έδωσα κι αυτός μαντιλάκια για να σκουπίσει το πρόσωπό του, το οποίο ήταν ματωμένο. Ο άνθρωπος ήταν μετανάστης και δεν μιλούσε ελληνικά. Μιλούσε λίγα σπαστά ελληνικά, λίγα αγγλικά και μας εξήγησε ότι τον είχαν κλέψει, τον είχαν χτυπήσει, δεν είχε χαρτιά. Ή του είχαν πάρει τα χαρτιά και έπρεπε να τα ξαναβρει, οπότε έπρεπε με κάποιο τρόπο, ενώ είναι χτυπημένος, να βρεθεί στα Μέγαρα, άρα έπρεπε να πάρει κάποιο λεωφορείο. Ταυτόχρονα σε όλα αυτά, εγώ είχα αργήσει τη δουλειά μου, οπότε έπρεπε να βρω και έναν τρόπο να φύγω. Και το καλό σε όλα αυτά είναι ότι το παιδί προσφέρθηκε να βοηθήσει, μου έδωσε το τηλέφωνό του και του έδωσα εγώ το δικό μου σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι, έτσι ώστε εγώ να φύγω, να μπορέσω να φύγω και ο ίδιος να μείνει με τον άνθρωπο. Και η καλή μας πράξη αυτή τελικά συγκίνησε κι άλλον άνθρωπο, ο οποίος με το μηχανάκι του σταμάτησε, μας ρώτησε αν είμαστε εντάξει εμείς, αν θέλουμε κάποια βοήθεια και προσφέρθηκε τελικά να με πάει και εμένα στη δουλειά μου, γιατί θα είχα αργήσει. Και το σημαντικό αυτό και το συγκινητικό αυτό που κρατάω από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι παρά την ψύχρα εκείνης της εποχής που κανείς δεν μιλάει με κανέναν, κανείς δεν αγγίζει κανέναν, όλοι φοβόμαστε τον άλλον, ότι μία μικρή καλή πράξη, το να σταματήσεις να δεις αν ένας άνθρωπος είναι καλά, μπορεί να βοηθήσει και τον άλλον να κάνει το ίδιο και τον άλλον να κάνει το ίδιο. Και ναι, τελικά αυτό θα κρατήσω. Τι είδαμε λοιπόν σε αυτή την άσκηση? Ακούσαμε ένα πραγματικά συγκινητικό περιστατικό που μας διηγήθηκε η πρώτη αφηγήτρια, ένα αληθινό γεγονός το οποίο συνέβη μετά την πρώτη καραντίνα. Ο συνομιλητής και συμπαίκτης της, τι άκουσε από όλο αυτό? Παρατηρήσατε ποιες λεπτομέρειες επανέλαβε? Ήταν τα λόγια του ακριβώς τα ίδια με τα δικά της? Και τελικά πόσο σημαντικό είναι αυτό? Η ουσία της ιστορίας δεν παρέμεινε η ίδια? Ήταν κατά τη γνώμη σας η ιστορία του ακριβώς ίδια με την ιστορία της αφηγήτριας? Έβαλε δικά του στοιχεία? Τα στοιχεία αυτά ήταν κοντά στην ουσία και στο βάθος της ιστορίας? Μήπως λοιπόν το νόημα αυτής της άσκησης είναι να καταλάβουμε το subtext, να καταλάβουμε αυτό το οποίο ο πρώτος ομιλητής έφερε κυρίως ως συνέστημα και ως έννοια και όχι απλώς λέξεις? Δεν έμοιαζαν τελικά οι δύο ιστορίες στο βάθος τους? Δεν ήταν η ίδια η συγκίνηση που προκλήθηκε? Για σκεφτείτε πόσο λοιπόν ακούμε πραγματικά τον άλλον και πόσο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να ακούμε ουσιαστικά.